Είμαστε εργάσιμες μέρες. Πόσες και κατάλληλε. 55. 55 έχουμε δηλώσει, αλλά είμαστε 28 μέρες. 28. Λοιπόν, εγώ πέρασα από το δρόμο. Άρα δηλαδή έχουμε ένα μήνα ακόμη, κύριε Καρτάλη. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινήσαμε περίπου γύρω στις 10 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι πολύ καλά. Ξεκίνησε άμεσα ο εργολάβος. Πρόκειται για ένα δρόμο που έχει τρομερές δυσκολίες. Από εκεί περνάνε, για να καταλάβετε, καλώδια υψηλής τάσης που τροφοδοτούν όλο το βόρειο τμήμα και το νότιο τμήμα του νησιού, γιατί είναι το εργοστάσιο του ΔΕΗ. Έχει κάνει πραγματικά άλματα και μπορώ να πω και σε σημείο που να τρέχει παραπάνω από ό,τι θα εκτιμούσαμε και εμείς ως υπηρεσία. Είμαστε και εμείς από πάνω, διότι ξέρουμε την ευαισθησία που υπάρχει και ότι είναι πολύ σημαντικό σημείο. Όλοι οι επαγγελματίες δεν έμεινε μέρα που να είναι κλειστή. Φροντίσαμε να έχουμε παράπλευρους τρόπους προσέγγισης και αυτό είναι το πάρα πολύ βασικό. Τώρα έχουμε φτάσει λίγο πριν το My Market. My Market πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ, όπως ξέρετε, με τροφοδοσία από την πλευρά του δρόμου που πάμε να κλείσουμε. Έχουμε εντοπίσει μια λύση και εκεί. Και ο στόχος μας είναι, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Μαρτίου, να έχουν ολοκληρωθεί όλα. Υπενθυμίζω ότι μέσα σε αυτό όμως τις εργάσιμες μέρες που είχαμε βάλει ως στόχο, υπήρχαν γιορτές, υπήρχαν μεγάλες κακοκαιρίες, τις οποίες είναι απαγορευτικό, όπως γνωρίζετε, να κάνουμε εργασίες και για την προστασία των εργαζομένων, αλλά κυρίως και για το αποτέλεσμα. Φανταστείτε ότι υπάρχει νομοθεσία με την οποία δεν μπορούμε να σκηροδοτούμε για σε χαμηλές θερμοκρασίες. Παρ' όλα αυτά, έχει ανταποκριθεί και με το παραπάνω η εργολαβία. Είμαστε πολύ πριν από το χρονοδιάγραμμα που προβλεπότανε, βέβαια αναγκαστικά γιατί κλείσαμε έναν δρόμο. Όμως νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο τελείωμα και πραγματικά πήγε καλύτερα και από ό,τι αναμένονταν μέχρι τώρα. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Στόχος είναι τώρα να γίνουν το τελευταίο κομμάτι, να δοθεί πάλι σε κυκλοφορία. Ήδη γίνονται βελτιώσεις για να δοθεί σε κυκλοφορία ο δρόμος αυτός. Και μετά θα έχουμε μια ενιαία διακοπή για τους δύο αγωγούς, οι οποίοι πρέπει να περάσουν εντός του αεροδρομίου. Θα γίνει λοιπόν στο κεντρικό διαδρόμο μια συνολική διακοπή και για τους δύο αγωγούς, ώστε να ολοκληρώσουμε το αντιπλημμυρικό κομμάτι και από εκεί πέρα να έχουμε μόνο δροσοστασίες και βελτίωση της βατότητας του δρόμου. Πάντως, τούτη φορά δεν δέχθηκα καμιά όχληση. Όχι, ούτε από περίοικους ή από επαγγελματίες. Άρα σημαίνει ότι κάτι δεν υπάρχει πρόβλημα.